φίλοι, σήμερα φοράμε το καλύτερό μας χαμόγελο, ανοίγουμε το κουτάκι με τις αναμνήσεις και φτιάχνουμε οτί από διακά. Μια συνταγή εύκολη και με υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Ας φορέσουμε την ποδιά μας, θα πιάσουμε και τα μαλάκια μας και πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι, ένα κεσεδάκι ζάχαρη, 3 αυγά, 3 μερίδες γάλα ευαπορέ, 3 κουταλιές της σούπας καλαμποκέλαιο, ένα μπέικιν, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, μία βανίλια και αλεύρι όσο σηκώσει. Εγώ έχω εδώ κοσκινήσει 1 κιλό αλεύρι και θα χρησιμοποιήσω όσο χρειαστεί. Βλάδι για το τηγάνισμα. Ξεκινάμε πρώτα χτυπώντας τα αυγά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Πάμε μέχρι να λιώσει και να αφρατέψει το μείγμα μας. Προσθέτουμε το γιαούρτι. Το γάλα ευαπορέ. Το καλαμποκέλαιο. Τη βανίλια, το μισό κουταλάκι σόδα, το ένα μπέικι, και λίγο το αλεύρι μας. Σε αυτό το σημείο ζυμώνουμε τη ζύμη μας με το χέρι. Για να δούμε ακριβώς την υφή που χρειαζόμαστε. Το ζυμάρι μας έχει πάρει την υφή που χρειαζόμαστε. Βάζουμε λίγο αλευράκι. Και τα αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αμέσως ή να το βάλουμε στο ψυγείο και να το χρησιμοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Σε αυτό το σημείο θα το χωρίσουμε σε 3 κομμάτια για να μας διευκολύνει στο άνοιγμα του φύλου. Έχουμε αλευρώσει ελαφρώς την επιφάνεια. Ξεκινάμε να ανοίγουμε το φύλλο μας σε παραλληλόγραμμο. Δεν πρέπει να είναι πολύ λεπτό, γιατί έτσι δεν θα μας γίνουν αφράτα τα οτία μας. Κόβουμε σε μακρόστενες λωρίδες. Και διαγώνια. Ανοίγουμε μια τρυπούλα στη μέση κάθε κομματιού. Και σχηματίζουμε
το ότι περνώντας τη μία γωνία μέσα στη τρύπα και τραβώντας προς τα έξω. Εύκολο. Δείχνω ξανά. Παίρνουμε τη γωνία και την περνάμε μέσα από την τρυπούλα. Τραβάμε προς τα έξω και έχει σχηματιστεί το αυτάκι μας. Έχουμε σχηματίσει και το τελευταίο φύλλο μας και σας ξαναδείχνω πώς θα σχηματίσουμε το ότι. Περνάμε την ακρούλα μέσα από την τρύπα, τραβάμε προς τα έξω και είναι έτοιμο. Δεν πετάμε τίποτα από τη ζύμη μας. Ό,τι κομματάκι περισσέψει, μπορούμε επίσης να το τηγανίσουμε. Η συνταγή αυτή μας βγάζει 60 κομμάτια. Έχουμε βάλει το λάδι στη φωτιά, το οποίο έχει κάψει, και ξεκινάμε να τηγανίζουμε τα οτία μας. Θέλουν πολύ τηγάνισμα, ένα λεπτό από τη μια πλευρά και ένα λεπτό περίπου από την άλλη. Μόλις πάρουν αυτό το ωραίο χρυσαφή χρώμα, είναι έτοιμο να τα βγάλουμε από τη φωτιά και τα τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί. Έτοιμα τα οτία μας, φίλες και φίλοι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή όρεξη.